Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να κρατήσει το τραπέζι μας η κυρία Διαμαντοπούλου το ρόλο της Κασάνδρας, γιατί είναι άχαρος, αλλά ας τον μοιραστούμε. Να πω λοιπόν ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν για παράδειγμα κύριε Πολίτη, εσείς ο ίδιος, γυρνάγαμε κάποιοι από τη Γένοβα φωνάζοντας ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, οι δημοσιογράφοι, αλλά και τα άλλα κόμματα θεωρούσαν ότι το να μιλάμε για, για μια άλλου είδους ανάπτυξη έξω από τις τράπεζες, το να λέμε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι όλα αυτορυθμίζονται. Είχαμε λιδωρηθεί σχεδόν από όλους ότι η αριστερά μιλάει με τέτοιους όρους ανέφικτους τοπικούς. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε τους 15 ηγέτες, τους 16, να συνεδριάζουν για να ρυθμίσουν το αυτορυθμιζόμενο σύστημα. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα, όπως ο Υπουργός, θα έτρεχα και θα έλεγα ότι όχι, όλα θα πάνε καλά, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Διότι όταν ο νομπελίστας Στίγκλιτς λέει δεν ξέρουμε την έκταση της κρίσης, και όταν κοιτάγαμε η Ευρώπη την είπα πάρα πολύ καιρό, άρα μήπως σε έναν προϋπολογισμό και σε μια οικονομία όπως είναι η ελληνική με εγγενείς δυσκολίες, δεν ξέρουμε τι άλλο θα γίνει. Αλλά είπαμε, το ρόλο της Κασάνδρας θα το μοιραστώ με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν θέλω να καταστροφολόγω για την ελληνική οικονομία. Δεν είναι όμως τα πράγματα τόσο. Μόνο το ρόλο της Κασάνδρας. Λοιπόν, Γεωργιάδη, θα πει σε λίγο τι άλλο βλέπει να μοιράζεστε στο μέλλον. Έλεγα λοιπόν, κύριε Πολίτη. Να γράψει ιστορία, ξεκίνησε την πρεμιέρα του κύριου Πολίτη. Ναι, έλεγα λοιπόν. Στην πραγματική, στις προβλέψεις για την πραγματική. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Και δεν είμαι τόσο αισιόδοξη, γιατί όταν όλα αυτά τα χρόνια κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέγαμε ότι δεν μπορεί η αγορά να ρυθμίζεται από μόνη τη. Και αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι όλοι οι ηγέτες μαζεύτηκαν, κύριε Πολίτη, και με πάρα πολύ ευκολία κρατικοποίησαν, εθνικοποίησαν τις ζημιές, αλλά το ίδιο δεν έγινε ποτέ με τα κέρδη. Στις ΗΠΑ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Θυμάστε όταν χτύπησε ο τυφώνας Ορλάνης. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι άστεγοι. Αυτά τα λεφτά που βρεθήκαν σήμερα για να γλιτώσουν τα Golden Boys. Δεν βρέθηκαν τόσα χρόνια ώστε οι άνθρωποι να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό να ξέρετε είναι ερώτημα που το έχουν κάνει ήδη πολλοί τηλεθεατές, αυτό στο οποίο απαντάτε. Λοιπόν, πώς τώρα βρήκαν τα χρήματα οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να δίνουν στις τράπεζες και δεν τα βρήκαν άρα για θα να έλεγα, θα έλεγα λοιπόν, θα έλεγα, ναι, είναι ένα ερώτημα ναι. προς την κυρία Διαμαντοπούλου όχι, και τον κύριο Σπυριακόπουλο. Αλλά όχι, όχι, αλλά μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Μία τελευταία λοιπόν παρατήρηση. Όχι, λέω, οι τηλεθεατές το βάζουν στην κυρία Διαμαντοπούλου. Όχι, λέω, μην πάει και τον τηλεθεατών για να ότι εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο μεταξύ του να καταστροφολογείς για πολιτική κομματική σκοτιμότητα, αλλά και μεταξύ του να λες όλα θα πάνε καλά και αύριο αν θα στριμωχτείς με τον προϋπολογισμό δεν θα μπορείς να προστρέξεις τη διεθνή συγκυρία για να βοηθηθείς. Λέω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που μένει να δούμε αν ανοίγει μια χαραμάδα ώστε οι άνθρωποι να αλλάξουν συνείδηση. Γιατί όλοι μας εδώ είχαμε πιστεί από το 1993 και μετά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχουν οι αγορές και θα λυθούν τα πάντα από αυτά. Μέχρι στιγμής, από όλο αυτό το μύθο, το μόνο που είδαμε είναι καταστροφή. Καταστροφή ανθρώπινων ζωών. Όχι γενικά και αόριστα, κάτι που δεν σας αφορά. Αφορά αλλά δεν έχω δει και τον τρίτο δρόμο ακόμη. Όλοι μας πάντως δεν είχαμε πιστεί από το 1993 και μετά. Κάτι το κατάγγελνα από το 1993. Και οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ξέρετε κάτι. Προσέδρεξαν, για παράδειγμα, στη συνθήκη της Λισαβόνας για να την καταστρατηγήσουν σήμερα. Δηλαδή, σήμερα τι είπανε, ότι θα παρεύουμε για να σώσουμε την αγορά. Εμείς, ας πούμε, δεν ψηφίσαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, γιατί δεν θέλαμε εκείνο το άρθρο που λέει απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση. Η αγορά θα τα λύσει μόνη της. Λοιπόν, τι έγινε. Οπότε λίγη. Συνείδηση δεν έχουμε καθόλου, αυτό είναι αλήθεια. Όμως, κυρία Δούρου, σας προβόκαρε νωρίτερα ο κύριος Γεωργιάδης και τώρα έχουμε ερωτήματα γι' αυτό. Πρώτον, εάν ο συνασπισμός βλέπει, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει πρόωρες εκλογές. Και αν τελικά θα συνεργαστείτε ή όχι με το ΠΑΣΟΚ. Φταίει ο κύριος Γεωργιάδης που το έβαλε το θέμα. Ωραία, να σας πω κάτι που με απασχολεί και πιο άμεσα. Και παρακαλώ. Ενώ το οικονομικό. Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου το είπε λίγο κομψά σε σχέση με την επικοινωνιακή πολιτική είτε του Πρωθυπουργού είτε του Υπουργού. Δηλαδή, μια πολιτική επικοινωνιακή που εγώ λέω ότι ο κύριος Πιλιατόπουλος θα εννοεί όλα όσα μας είπε. Αλλά πολύ φοβάμαι. Δεν μασάει τα λόγια του κύριου Σπιλιατόπουλου. Ναι, πολύ φοβάμαι όμως ότι αν μια κυβέρνηση δεν ακούει τον υπουργό της, φανταστείτε εμείς πολίτες πόσο ανήμποροι είμαστε, γιατί δεν θα ακούσει ποτέ εμάς. Λοιπόν, άρα εγώ δεν λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σπιλιατόπουλος που έχει εξαιρετικές σπουδές στην πολιτική επικοινωνία όλα αυτά τα ακολουθεί ως πολιτική. Εγώ λέω ότι τα πιστεύει. Λοιπόν, τα λέει εδώ και καιρό. Αλλά δεν υδρώνει το αυτή του Πρωθυπουργού του και του Πρωθυπουργού μας. Άρα φανταστείτε την ανημπόρια των υπολείπων πολιτών. Το δεύτερο. Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η βοήθεια δεν είναι να πάω στο συνομιλικό μου που δουλεύει στο στάζ και να του πω 5 συμβουλές καταναλωτικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι η ουσιαστική βοήθεια για όλη την ελληνική κοινωνία θα είναι να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο Λέκος Αλαβάνος είχε τις εκλογές.
Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι πραγματικά για να γίνει καλύτερη ζωή όλων μας, ανεξάρτητα της κρίσης, κύριε Πολίτη, νομίζω σας το είπα και στην αρχή, η κρίση πάλι επικοινωνιακά ενδέχεται να τη χρησιμοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. 4 χρόνια δρανή, δεν κάνει τίποτα. Ακούστηκαν για νούμερα, αλλά έχουμε μια χώρα η οποία σε όλα τα νούμερα πέφτει, στη διαφθορά, στην ανάπτυξη. Λέω λοιπόν ότι η μόνη βοήθεια που λέω εγώ σε όλους τους Έλληνες πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να καταψηφιστεί. Και να καταψηφιστεί για ποιο λόγο? Για να έχουμε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και για να βρεθούν στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού δυνάμεις όπως είναι ο συνασπισμός, όπου τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις θέλουν να κάνουμε σοβαρή εξωματική. Ρωτάει ο κύριος Γεωργιάδης για να έρθει ποιος. Αφού δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τον Πασόκ, να σας πω. Η κυρία Δούρου υπάρχει... πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία ο συνασπισμός. Α, γιατί για αυτό μάχεται το ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ανατροπή του πολιτικού δυνάμεων. Αυτό είναι άλλες δυνάμεις. Αν δεν εννοεί το Πασόκ. Κύριε Γεωργιάδη, αν δεν εννοεί το Πασόκ. Γιατί προφανώς δεν εννοεί το Πασόκ. Να αφήσουμε την κυρία Δούρου να πει τι εννοεί. Είσαι υπέρ της αυτοδυναμίας, είσαι υπέρ των συμμαχικών κυβερνήσεων. Απλή αναλογική και δεν συνεργάζονται κανένα δεν μπαίνει. Όλοι έχουν δικαίωμα να υπερασπίζονται την πολιτική του δυνάμεων. Πάντως είναι εξαιρετική ομιλήτρια, θα απαντήσει σε όλα, έχει συγκροτημένο λόγο. Κύριε Πολίτη, με τη δημοσιογραφική μνήμη σας, βοηθήστε μας όλους ότι όταν πριν ένα χρόνο θρηνήσαμε δεκάδες συμπολίτες μας γιατί έφταιγε οι ασήμαντες απειλές και ο στρατηγός Άνεμος, τότε το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης κούνησε το φόβο της ακυβερνησίας, το φόβο της αυτοδυναμίας και έλεγε βεβαίως μην ψηφίσετε τα κακά παιδιά που ήταν με τους κουκουλοφόρους για να σώσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ο κόσμος το άκουσε. Από το 3 μας πήγε στο 5 και σήμερα μας λέει ότι ευτυχώς που είμαστε μέσα στη Βουλή, γιατί είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση σε όλα αυτά τα. Δεν είναι αστεία πια, είναι τραγικά. Διότι όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση το 2004, έλεγε ότι θα αυξήσει τις συντάξεις, άρα για να οι άνθρωποι στα τελευταία χρόνια της ζωής τους να έχουν μια καλύτερη επιβίωση. Και τίποτε δεν έγινε. Το 2004 ήμασταν 30, τώρα είμαστε 34. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη μια λόγια. Όσο δεν απαντάτε στο πραγματικό λέω, ερώτημα, λοιπόν, τι θα γίνει λέω, αύριο, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λέω λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι το 5 αυτή τη στιγμή. Θα γυρίσουν το 5. Φαίνεται λοιπόν ότι το 5 αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ παραπάνω. Τώρα προσέχετε, και σας μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Θυμάμαι τον είναι κύριο θεαματικά Λαλιώτη. Παραπάνω, ναι. Δεν είναι απλώς παραπάνω. Θυμάμαι τον κύριο Λαλιώτη να έρθει σε συνέδρια του κόμματος. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Δημοσκοπήσεις λέμε. Ναι. Κύριε Πολίτη, το ερώτημα είναι να το διατηρήσουν αυτό το παραπάνω. Λοιπόν, διότι έχει μια πτωτική τάση αυτό το παραπάνω. Αυτή η ανησυχία όλων των δυνάμεων για τον συνασπισμό, δηλαδή είναι. Ναι, γιατί κάνει μια ιστορική αναδρομή. Εδώ συζητάμε για το σήμερα, για το αύριο. Ιστορικές αναδρομές που δεν είναι. Ένα χρόνο πίσω έφτασα. Λοιπόν, σας λέω τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή φοβάται για την κυβέρνηση της χώρας. Δεν το φοβάμαι. Και για την έλλειψη αυτοδυναμίας. Λέω λοιπόν. Όταν λέτε στην πολιτική θέλω απλή αναλογική, ναι. Αυτό μεταφράζεται και το προτείνω και μάλιστα το να λέει κάποιο θέλω απλή αναλογική, αλλά δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Είστε ιστορικός, είστε οικονομολόγος, είστε και πολιτιολόγος. Λοιπόν, έλεγα δεν κύριε Πολίτη, πρωτίστως κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι... Ένα ιστορικός είμαι και εκδότης. Ωραία, συγχαρητήρια. Αλλά αν μου δώσετε μια λογική απάντηση στο τι ακριβώς λέτε στον κόσμο, λέτε θέλω απλή αναλογική, αλλά δεν συνεργάζομαι κανέναν. Τι θα πει αυτό? Λέει πώς θα κυβερνήσει η Ελλάδα αύριο κάτω τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει, εγώ το καταλαβαίνω. Τι θα γίνει τώρα, τηλεμάρκετερ κάνουμε. Λοιπόν, έλεγα να απαντήσει η κυρία Δούρου. Ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο και επειδή κατά καιρούς όλοι έχουν ενοχληθεί ότι ο συνασπισμός δεν ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει για τον τόπο. Ο Αλέκος Ολαβάνος πρότεινε 6 σημεία ως μια βάση διαλόγου. Γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά μπορεί να γίνει μια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και άνθρωποι με και από το πεσό. Με τη βάση της Σούδας θα γίνει η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ να πω ότι εσείς διαφωνείτε, αλλά περιμένω κυρία Διαμαντοπούλου. Ένα από τα 6 σημεία, εμείς συμφωνούμε 10 σημεία. Υπάρχουν και άλλα σημεία. Αλλά κυρία Διαμαντοπούλου, ξέρετε κάτι, ας μας δώσει ο κύριος Παπανδρέου τα 10 και θα δούμε. Όχι, τα δώσαμε, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Αυτή είναι η είδηση. Ας μας δώσει την παπανδρέου. Κάνετε μονίμως την κουβέντα τηλεμάρκετ. Λέω λοιπόν. Από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, κατηγορείται από ανησυχούντες πολίτες ότι δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο τούτο ή προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ουραγός ενός κόμματος. Και κλείστε, είστε σαφείς. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό και η κυρία Διαμαντοπούλου απαντά γιατί της έρχεται το γάλι την κυρία Δούρη και πρέπει να κλείσουμε. Α, μισό λεπτό έχουμε να μιλήσω. Ναι.